Αγαπητοί τηλεθεατές του Attica TV, φίλες και φίλοι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Δήμου Αστροπύργου, καλησπέρα σας. Σήμερα καλωσορίζουμε τον διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου, κύριο Νικόλα Ονιμά, με θέμα «Η μη βίαιη επικοινωνία στις διαπροσωπικές μας σχέσεις». Παρακαλούμε την κυρία Φούφα, την υπεύθυνη του θεσμού του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, να μας γνωρίσει το σημερινό μας καλεσμένο. Ευχαριστώ πολύ και την Πρόεδρο, η οποία μου έδωσε το βήμα να παρουσιάσω το συμμαχτή μου, την κυρία Πηλιχού. Ο Νίκος Ονιμάς γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άνω Ελευσίνα. Είναι κάτοικος Μαγούλας, παντρεμένος 2 γιών, ενός 41 και ενός 33. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έχει παρακολουθεί στο πρόγραμμα Executive Leadership Ανάπτυξη Ηγετικών Στελεχών για στελέχη επιχειρήσεων, μια συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Δημητρίου Μπουραντά, σεμινάρια σχετικά με διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ηγεσία στρατηγική επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, ηγεσία αλλαγών, εφαρμοσμένη ψυχολογία στο εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση εκπαιδευτών. Σεμινάρια πωλήσεων, περιβαλλοντική διαχείριση, εταιρική κοινωνική ευθύνη, ασφάλεια στην εργασία και άλλα. Η διδακτική του εμπειρία είναι από το 2009, διδάσκει θέματα σχετικά με ασφαλείς εργασίες σε μεγάλες βιομηχανίες, στις οποίες έχει πελάτες. Έχει δώσει διαλέξεις στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο για το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κρήτης με θέματα σχετικά με την επικοινωνία και τις ανθρώπινες σχέσεις. Έχει διδάξει επίσης ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια θέματα κοινωνικής και συναισθηματικής νοημοσύνης, προσωπικής αυτοβελτίωσης, επικοινωνίας, επαγγελματικής επανατοποθέτησης. Αρθρογραφεί από το 2002 έως και σήμερα, δημοσιεύει ανελιπώς μηνιαία άρθρα του στην Εφημερίδα Επαγγελματίας και Καταναλωτής και στο διαδίκτυο, στο προσωπικό του blog και στο Facebook, με θέματα κοινωνικού και φιλοσοφικού προβληματισμού, ηγεσίας και διοίκησης, προσωπικής ανάπτυξης για τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία. Επαγγελματική δραστηριότητα. Ως μηχανικός εργάστηκε την περίοδο 1983-85 στην εταιρεία Φυρογέννης ως μηχανικός πωλήσεων. Από το 1985 έως το 2016 διετέλεσε διευθυντής του τομέα ηλεκτρολογικών και βιομηχανικών αυτοματισμών στην εταιρεία Τσιμέντα Χάλιβς. Έχει εκπονήσει τεχνικές μελέτες για βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τα έργα του Μετρό της Αθήνας και για ιδιωτικά έργα θέρμανσης και κλιματισμού. Σήμερα έχει αναλάβει τις ηλεκτρολογικές μελέτες για το Μετρό Θεσσαλονίκης και συνεχίζει ως εισηγητής σε ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια μεγάλων εταιριών. Οι κοινωνικές του δραστηριότητες έχει διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, αντιπρόεδρος του ΚΑΠΗ Ελευσίνας, πρόεδρος της 7ης Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ελευσίνας, πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρώτου Λυκείου Ελευσίνας και δραστηριοποιήθηκε σαν ιδρυτικό μέλος και μέλος ΔΣ πολιτιστικών συλλόγων και κινήσεων στην Ελευσίνα. Άλλες του δραστηριότητες, αγαπάει το διάβασμα, τη μελέτη βιβλίων σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, την αυτοβελτίωση, τη συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη, την ηγεσία και το management, συγγραφή διηγημάτων και ποίησης, υπάρχει ανέκδοτη συλλογή, το πιστεύω ότι είναι ο νόμος της αγάπης, ελευθερώνει από τα δεσμά των φυσικών και κοινωνικών νόμων, από την αγωνία του βιολογικού θανάτου και από τον καθημερινό θάνατο των παθών και των λαθών μας. Η αγάπη είναι η καθημερινή ανάσταση για τον καθένα μας. Κύριε Νιμά, σας καλωσορίζουμε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Με μεγάλη χαρά και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ τους διοργανωτές, τη φίλη και συμμαθήτρια Σιμίνα Φούφα, την πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, όλους εσάς, τον κύριο Καραγκούλα που προλόγησε προηγουμένως, και έναν από εσάς, όπως σας ευχαρίστησα και θα σας ευχαριστήσω και στο τέλος για την παρουσία σας, κοιτώντας τα πρόσωπά σας και τα γνώριμα πρόσωπα πολλών, σίγουρα θα ενθαρρυνθώ περισσότερο για να παρουσιάσω ένα θέμα που το έχω ξαναπαρουσιάσει βέβαια, αλλά κάθε φορά είναι σαν να είναι πρώτη. Επικοινωνία λοιπόν μη βίαιη ή επικοινωνία χωρίς βία.
Πολλές φορές ακούμε φράσεις σαν κι αυτές ανάμεσα σε πρόσωπα, άλλοτε οικεία μεταξύ τους, άλλοτε συνεργάτες, να λένε «Σου μιλάω, μ' ακούς, αυτό σου είπα, αυτό κατάλαβες, μα ό,τι θες καταλαβαίνεις, γιατί ποτέ δεν με καταλαβαίνεις, όχι δεν εννοούσα αυτό». Είναι όλες αυτές τις έχουμε κόκκινο για να δείξω οι φράσεις οι οποίες δείχνουν μια δυσχέρεια στην επικοινωνία, αν δεν είναι και κατεστραμμένη η επικοινωνία. «Με γράφεις όταν μιλάω», ακόμα πιο βαριά. «Ποτέ δεν με προσέχεις», ποτέ, αυτό το ποτέ να γεμάτο πίκρα, υπογραμμισμένο από αυτόν που το εκφέρει. «Δεν αφήνεις τις περικοκλάδες αν κάποιος αντιδράσει, πες μου ξεκάθαρα τι θέλεις». Και θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε τέτοιες καταστάσεις να λέει «Δεν με εμπιστεύεσαι» και εν τέλει πίσω από αυτό είναι το «Δεν με αγαπάς». Τι συμβαίνει λοιπόν, είναι δύσκολο πράγμα η επικοινωνία? Θα μου πείτε, δεν αντιμετωπίζω τόσο σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας στην καθημερινή μου ζωή. Όμως έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια, έχουμε συγγενείς, έχουμε φίλους, έχουμε ένα στενό περιβάλλον. Παντού κάπου θα υπάρχει άνθρωπος που έχει ένα θέμα στις σχέσεις του. Και είναι συνήθως θέμα επικοινωνίας αυτό. Πρέπει να ενθαρρυνθούμε λοιπόν να δούμε το ζήτημα της επικοινωνίας, γιατί σαν ενήλικες μπορούμε να μαθαίνουμε και να ξαναμαθαίνουμε. Να κάνουμε τι? Κάτι απλό, να μεταδίδουμε σαφή νοήματα, να προσπαθούμε δηλαδή αυτό που θα πούμε να είναι σαφές. Να σκεφτόμαστε τι λέμε, να βάζουμε δηλαδή το μυαλό ακριβώς πίσω από τη γλώσσα. Και να εκφέρουμε αυθεντικά τα συναισθήματά μας. Τι θα πει αυθεντικά? Γνήσια, όπως παράγονται μέσα στο νου, μέσα στην καρδιά. Να μην τα ωρεοποιούμε, ούτε να τα κάνουμε χειρότερα, να τα τονίζουμε δηλαδή για να δείξουμε ακόμα περισσότερο το θυμό, την πίκρα, την οργή, τα αρνητικά εννοώ συναισθήματα κυρίως. Σαφή νοήματα λοιπόν και αυθεντικά συναισθήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως θέλει να το δει κανείς και να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Σαν ενήλικες λοιπόν μπορούμε να ανταλλάσσουμε πιο συγκροτημένα επιχειρήματα όταν μιλάμε. Πολλές φορές βλέπουμε ένα διάλογο και ανταλλάσσονται επιχειρήματα πολλά. Ο ένας, ο άλλος. Αλλά δεν έχουν αρχή, και μέση και τέλος. Δεν έχουν μια συγκρότηση. Ό,τι του έρχεται κανένας στο μυαλό, εκείνη την ώρα λέει. Και μπορεί να είναι από μόνα τους ένα και ένα λογικά επιχειρήματα, αλλά δεν έχουν μια συγκρότηση ώστε να μπορέσει αυτός που εκφέρει προς τον άλλον να δώσει κάτι ολοκληρωμένο, ένα συμπαγές, μια θέση δηλαδή, μια άποψη που να είναι συμπαγής. Και επίσης να βοηθάμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Δεν αρκεί δηλαδή εγώ να φροντίζω τη δική μου επικοινωνιακή δυνότητα. Πρέπει να και το συνομιλητή μου να τον διευκολύνω να κάνει το ίδιο. Γιατί τότε μόνο μπορεί η επικοινωνία μας να δώσει καλά αποτελέσματα. Το κέρδος μας θα είναι βέβαια να ελαχιστοποιούμε τις άδικες συγκρούσεις. Πάρα πολλές, στη ζωή μου έτσι έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον, από τις συγκρούσεις, τις φιλονικίες, τις διαφωνίες, τις βαθιές διαφωνίες, οφείλονται σε λόγους που θα μπορούσαν πολύ εύκολα να είχαν αποφευχθεί. Γι' αυτό και τις λέω άδικες συγκρούσεις. Και επίσης να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας. Τι είναι η επικοινωνία τελικά όμως? Ας δούμε λίγο το ζήτημα αυτό. Δεν θα κάνω πολλά τεχνικά, δεν θα εντοπίσω δηλαδή πολλά τεχνικά ζητήματα όπως κάνουν συνήθως οι επικοινωνιολόγοι, τους οποίους έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές σε ομιλίες τους. Θα τα πω όσο γίνεται πιο απλά, έτσι. Η αρχή της επικοινωνίας είναι αυτή η εικόνα. Είναι η ανταλλαγή δηλαδή των συναισθημάτων. Γεννιόμαστε στον κόσμο και το πρώτο πράγμα που ανταλλάσσουμε είναι η αγάπη με τη μάνα, η τρυφερότητα, τα λόγια της μάνας, το νανούρισμα της μάνας. Αυτό είναι επικοινωνία. Έτσι μαθαίνουμε. Δεν μπαίνουμε στην ζωή με ανταλλαγή νοημάτων, αλλά με ανταλλαγή συναισθημάτων. Και εκεί αρχίζει να λειτουργεί η πρώτη γλώσσα, η αρχαίγονη γλώσσα, που είναι η γλώσσα του σώματος. Αυτή τη γλώσσα την έχει και το μωρό που γεννιέται από την ώρα που θα γεννηθεί. Θα συνοφριωθεί, θα κλάψει, θα εκφραστεί με το πρόσωπό του. Είναι στο DNA αυτή η γλώσσα του σώματος. Η ίδια αρχή γίνεται και στα θηλαστικά. Ο ίδιος τρόπος επικοινωνίας. Και φεύγουμε από τη ζωή, στα βαθιά μας γεράματα, πάλι έχοντας ενδεχομένως αυξήσει αυτό και
κάνοντας λίγο πιο περίτεχνο τον τρόπο που μιλάει η γλώσσα του σώματος. Εδώ βλέπετε την τρυφερότητα να εκφράζεται χωρίς λόγια ανάμεσα σε αυτό το υπερήλικο ζευγάρι. Αλλά η επικοινωνία είναι και ένα ζήτημα του εμπορίου, της διαφήμισης. Έτσι. Βλέπετε εδώ μια πετυχημένη που δείχνει ότι την ασφάλεια που, στην ασφάλεια που μας νοιάζει περισσότερο είναι το παιδί μας, τα παιδιά μας. Έτσι βάζουμε πιο πάνω από, όλα, από όλους. Μπορεί να μας την εξασφαλίσει ένα προϊόν. Ή στην πολιτική επικοινωνία. Εδώ βλέπετε ένα ολόκληρο team, τι έχει κάνει, έχει δείξει τον ήλιο που ανατέλει και τον πλανητάρχη. Η επικοινωνία λοιπόν είναι και εικόνα, είναι και νόημα, είναι τελικά γλώσσα. Όμως, αν το δούμε έτσι, βλέπουμε την επιφάνεια. Γιατί η επικοινωνία είναι μια ανάγκη. Είναι η ανάγκη που μας προσδιορίζει σαν κοινωνικά άτομα. Δεν μπορώ να είμαι κοινωνικός, να έχω συναναστροφές, αν δεν επικοινωνώ. Μα θα μου πείτε όλοι επικοινωνούμε. Το θέμα που θέλουμε όμως εδώ να θίξουμε είναι η ποιότητα της επικοινωνίας μας. Η αποτελεσματικότητα στην ανταλλαγή. Η ανάγκη λοιπόν να την πούμε και πιο διαφορετικά, να ακουμπήσουμε σε κάποιον και κάποιος να ακουμπήσει σε εμάς. Είναι μια ανάγκη η επικοινωνία λοιπόν. Και εξάλλου είμαστε σε ένα διαρκή διάλογο σε όλη τη ζωή, με τον εαυτό μας και με τους άλλους γύρω μας. Και με τον εαυτό μας στο βαθμό που διαλεγόμαστε, επικοινωνία είναι. Βάζουμε απέναντι τον εαυτό μας και του μιλάμε, τον ρωτάμε, απαντάμε. Για να δούμε εντάχει, με εικόνες κυρίως, τη μη λεκτική επικοινωνία, την επικοινωνία δηλαδή του σώματος, που είναι η γλώσσα του σώματος. Εδώ τι μπορούμε να πούμε, έναν προβληματισμένο, έναν πολύ σκεπτικό, έναν στριμωγμένο, αγχωμένο τύπο. Μπορείτε να πείτε ο καθένας ανάλογα πώς εισπράττει αυτή την εικόνα. Και δεν είναι το τι εκπέμπει κάποιος, είναι και το τι εισπράττει κάποιος. Η επικοινωνία έχει ένα πομπό και ένα δέκτη πάντα. Εδώ κάποιον ο οποίος ετοιμάζεται να πει ένα ψέμα, κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται τι θέλει να πει. Όταν ξύνει καυγίνη στο κεφάλι του, έτσι, αν έχετε παρακολουθήσει θέματα για τη γλώσσα σώματος, είναι συνήθως γιατί κάτι τον δυσκολεύει και ίσως ετοιμάζεται να φτιάξει. Δεν λέω να πει ψέματα πάντα, έτσι, μην το κάνουμε απόλυτο, αλλά να κατασκευάσει μία άποψη εκείνη την ώρα. Εδώ βλέπουμε την ίδια ηθοποιό να παίζει τρεις τάσεις σώματος. Την επίκριση, την άμυνα, όταν σταυρώνει τα χέρια, και την επίθεση, όταν βάζει τα χέρια στη μέση. Κανείς θα πει, μα είναι τόσο πολύ μελετημένη. Υπάρχουν βιβλία μεγάλα, έχουν μελετήσει τη γλώσσα του σώματος. Και δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Έχουμε και εμείς μια διέστηση και μια εμπειρία σαν άνθρωποι να διαβάζουμε γλώσσα σώματος. Ίσως δεν μπορούμε να το πούμε με λόγια πολλές φορές, αλλά έχουμε εισπράξει από τη στάση του απέναντί μας αυτό που εκπέμπει το σώμα του. Και δεν είναι μόνο το σώμα, είναι το πρόσωπο, η έκφραση, ο τόνος της φωνής, πότε γίνεται γρήγορος, πότε γίνεται έντονος, έτσι, ο τόνος της φωνής. Όλα αυτά είναι γλώσσα σώματος. Ο νεαρός, ο φιλόδοξος, ο γιάπης, κατά μία έκφραση μπορούμε να πούμε, ο ηλικιωμένος, με τα βάρη της ζωής, ο σκεπτικός, ο καχύποπτος, το βλέμμα το καχύποπτο και αυτό που είπα, από μικρό παιδί, κοιτάξτε, θα μπορούσατε να φανταστείτε οργή, γιατί αυτό δεν είναι τώρα ένα κλάμα, ένα παράπονο, είναι η οργή σε ένα παιδικό πρόσωπο. Αυτά είναι που είναι γραμμένα λοιπόν στο DNA των ανθρώπων και μπορεί να εκφράζεται. Όχι όμως μόνο. Κοιτάξτε στις γατούλες με τη γλώσσα τους πόσα μπορεί να πει η γατούλα. Κοιτάξτε επίσης ένα μικρό κουταβάκι πόσα μπορεί να πει. Αυτοί που ασχολούνται περισσότερο με τα ζώα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πολλά από αυτά. Το σώμα λοιπόν μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, τη γλώσσα της καρδιάς, τη γλώσσα δηλαδή των συναισθημάτων. Γιατί αυτό το οποίο εισπράττουμε πάει κατευθείαν πίσω στον εγκέφαλο και από εκεί γίνεται συναίσθημα. Πριν γίνει λογική σκέψη, πριν γίνει συνειρμός, πριν προλάβουμε δηλαδή
ένα ερέθισμα που οποίο πήραμε, μια κουβέντα που μας είπαν, κάτι το οποίο είδαμε, πριν προλάβουμε να το επεξεργαστούμε λογικά και να απαντήσουμε, ήδη έχει χτυπήσει το συναισθηματικό κέντρο του εγκεφάλου μας. Γι' αυτό και πολλές φορές αντιδρούμε χωρίς να θέλαμε να έχουμε αυτή την αντίδραση. Γιατί γίνεται ταχύτερα η μετάδοση, η συναισθηματική, από τη λειτουργία, την λογική. Το στόμα και το σώμα. Το σώμα λοιπόν μιλάει τη γλώσσα της καρδιάς, ενώ το στόμα τη γλώσσα της λογικής, τις περισσότερες φορές, αλλά και της σκοπιμότητας. Αυτή είναι η διαφορά στις δύο γλώσσες. Η επικοινωνία περιέχει τη συνευθύνη και το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επικοινωνία είναι ο εγωισμός. Δεν γίνεται να έχουμε καλή επικοινωνία αν έχουμε εγωισμό που δεν το έχουμε αντιληφθεί, ο οποίος μπορεί να είναι υπέρμετρος. Μπορούμε να έχουμε αίσθηση συνευθύνης μαζί με τους συνεργάτες μας, τους φίλους, τους γνωστούς, το σύζυγο, τη σύζυγο, τα παιδιά μας. Αν αισθανόμαστε αυτή τη συνευθύνη των δραστηριοτήτων μας, των καταστάσεών μας, σίγουρα τότε βοηθάμε και την επικοινωνία μας. Πίσω δηλαδή από την επικοινωνία υπάρχουν θέματα τοποθέτησής μας πάνω στη ζωή. Αλλά επικοινωνώ καλά σημαίνει ότι θα με κάποιον. Σημαίνει ότι και θα συμφωνούμε. Δεν είναι απαραίτητο. Μπορούμε να διαφωνούμε. Επικοινωνώ καλά σημαίνει τον κατάλαβα πολύ καλά, με κατάλαβε πολύ καλά και τώρα ξέρω γιατί διαφωνώ μαζί του. Ή ξέρω γιατί λίγο θέλουμε για να συμφωνήσουμε. Ή συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό είναι η καλή επικοινωνία. Όταν ξέρω γιατί διαφωνώ, ξέρω γιατί συμφωνώ ή ξέρω πόσο απέχω από το να συμφωνήσω. Η καλή επικοινωνία δεν είναι πάλι το να μπορώ να παραβιάζω την προσωπικότητα του άλλου. Ξέρουμε στη ζωή, έχουμε πολλές φορές γνωρίσει τους λεγόμενους επικοινωνιακούς τύπους. Αυτούς δηλαδή που έχουν ένα ταλέντο εκ γενετής και μπορούν να εκφράζονται έτσι καλύτερα. Μπορεί να είναι λίγο εφετζίδες, μπορεί να μονοπολούν την κουβέντα. Δεν διστάζουν, είναι εξωστρεφείς, αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αν χρησιμοποιεί κανείς το ταλέντο της επικοινωνίας για να του μπάρει τον άλλον, για να τον χειραγωγήσει. Εκεί είναι ζήτημα τότε. Δεν είναι επίσης αυτό που είπα μόλις τώρα. Δηλαδή η ικανότητά μου μέσω της επικοινωνίας να χειραγωγώ τον άλλον, να τον φέρνω στα νερά μου όπως λένε, να τον κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν είναι ο σκοπός αυτός δηλαδή. Η καλή επικοινωνία είναι αυτή που δυναμώνει την ανθρώπινη σχέση, λοιπόν, και διατηρεί ταυτόχρονα την αυτονομία των δύο μερών. Δεν καπελώνει ο ένας τον άλλο, να το πω λίγο πιο απλά. Επίσης, είναι αυτή που με αυθεντικό συνέστημα, όπως έλεγα και πριν, δηλαδή ό,τι νιώθω, το λέω, το βγάζω. Προσπαθώ να μην κρύψω τα συναισθήματά μου. Θα μου πείτε, υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις, πολλές φορές πρέπει να κρύψουμε κάτι. Αν το ελέγχουμε σωστά, πολλές φορές ναι. Αλλά συνήθως έχουμε μάθει να κρύβουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα που στις δύσκολες καταστάσεις. Εκεί που ακριβώς πρέπει ο άλλος να καταλάβει το συναισθήμά μου για να έρθει κοντά και να πει γιατί εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Μα την χαρούμενη, μα την λυπημένη, μα την... Επίσης να χρησιμοποιούμε μετρημένη λογική. Γιατί? Γιατί πολλές φορές ο απέναντί μας μπορεί να μην έχει αυτή την ικανότητα και η δικιά μας πολύ αυστηρή λογική να τον κατατροπώνει. Να τον καπελώνουμε δηλαδή μέσω της λογικής και της συγκρότησης των επιχειρημάτων μας. Πρέπει λοιπόν να ερχόμαστε κοντά όσο γίνεται. Αυτό δημιουργεί λοιπόν έδαφος για να πλησιάσουν δύο ψυχές. Όχι μόνο να αλληλοκατανοηθούν. Τελικά, καλή επικοινωνία είναι η αποτελεσματική επικοινωνία. Αυτή δηλαδή που φέρνει αυτό που είπαμε τώρα, το πλησίασμα δύο ανθρώπων. Και από το αποτέλεσμα θα το κρίνουμε. Αν βγουν και οι δύο κερδισμένοι σε μια επικοινωνία. Είναι αυτό που λέμε κερδίζεις, κερδίζω. Όταν λοιπόν έχουμε συνένεση αντί για συμβιβασμό στην καθημερινότητα και επειδή χρησιμοποιούνται λάθος οι λέξεις στα κανάλια, δημοσιογραφικά, ο συμβιβασμός έχει καταντήσει να θεωρείται σαν κάτι θεμητό, κάτι καλό.
Θα μου πείτε, μπροστά σε μία σύγκρουση, καλός είναι και ο συμβιβασμός. Δεν θα έλεγα όχι, σε πρώτη φάση. Αλλά η συνένεση είναι εκείνο που είναι το ζητούμενο. Και συνένεση σημαίνει να βγούμε και οι δύο κερδισμένοι. Ενώ συμβιβασμός είναι να βγούμε από λίγο χαμένος και ο καθένας. Υποχωρώ λίγο εγώ, υποχωρείς λίγο κι εσύ, έχασα λίγο εγώ, έχασες λίγο κι εσύ. Αυτό είναι ο συμβιβασμός. Συνένεση όμως είναι να το πάμε μέχρι εκεί που θα μπορέσουμε να βρούμε πολλά κοινά σημεία, πολλά κοινά συμφέροντα και να βγούμε και οι δύο κερδισμένοι στο τέλος. Ένα παράδειγμα. Τα δύο γαϊδουράκια που τα άφησε το αφεντικό τους να φάνε δύο σωρούς σανό. Το ένα στράφηκε προς τον ένα σωρό, το άλλο προς τον άλλο, αλλά ξέχασε να τους βγάλει το σκοινί που ήταν δεμένα. Τραβούσανε λοιπόν και τέντωναν για να πάει το καθένα στο δικό του σωρό, γιατί έτσι είχαν μάθει. Εκεί ήταν το δικό μου, εκεί ήταν το δικό του. Δεν πήγαινε το ένα στο σωρό του άλλου. Και όμως δεν μπορούσανε. Συνεχίσανε πιο έντονα, δεν μπορούσαν. Στο τέλος καθίσανε και συζητήσανε. Και μέσα από αυτό το διάλογο, στο τέλος, βρήκανε μία λύση. Θα πάμε να φάμε μαζί το σανό και οι δύο από τον ένα σωρό και στη συνέχεια θα πάμε να φάμε και τον άλλο σωρό. Πάντα υπάρχει μία λύση όταν υπάρχει η καλή θέληση. Αυτό το απλοϊκό παράδειγμα θέλει να μας δώσει αυτό εν ολίγης. Κάτι άλλο, άλλο κεφάλαιο, άλλος παράγοντας που παίζει ρόλο στην επικοινωνία είναι η αυτεπίγνωση. Πόσο καλά μπορούμε να κατανοούμε τον εαυτό μας, όχι με την έννοια τόσο της αυτογνωσίας, όχι μόνο της αυτογνωσίας, αλλά τις θέσεις μας που έχουμε μέσα στον περίγυρό μας, μέσα στην κοινωνία. Ποιος είμαι για τους άλλους, ποιος είμαι για τον εαυτό μου. Αυτό είναι η αυτεπίγνωση. Πώς βλέπω εγώ τον εαυτό μου, πώς με βλέπουν οι άλλοι. Αν μπορούμε να φανταστούμε δύο περιοχές, αυτά που ξέρω για τον εαυτό μου και αυτά που δεν ξέρω για τον εαυτό μου. Συμφωνείτε, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλά παιδιά δεν ξέρουμε. Το υποσυνείδητό μας, έτσι, όλα αυτά. Και αν φανταστούμε επίσης αυτά που κάποιος άνθρωπος κοντινός μας γνωρίζει για μας και αυτά που δεν γνωρίζει για μας. Και τα διασταυρώσουμε, αυτά που εγώ ξέρω και δεν ξέρω για μένα και αυτά που ο άλλος ξέρει και δεν ξέρει για μένα, υπάρχουν έτσι ένα συνδυασμός τεσσάρων περιοχών. Είναι εκείνα τα τυφλά μέρη που δεν ξέρω εγώ, αλλά ξέρει ο άλλος. Πολλές φορές οι άλλοι βλέπουν σε εμάς πράγματα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε για τον εαυτό μας. Και θα συμβεί να μας πούνε κάτι και να έρθουμε σε δύσκολη θέση. Γιατί πρώτη φορά συνειδητοποιούμε αυτό το οποίο μας λένε. Το άγνωστο κομμάτι για μας, γνωστό για τον άλλον όμως. Αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς και εμείς δεν το βλέπουμε. Υπάρχουν εκείνα τα οποία πάλι δεν μπορεί να δει ο άλλος, τα ξέρω εγώ για μένα, γιατί εγώ τα κρύβω. Τα κρύβω από τους άλλους. Είναι το κρυφό μέρος που επίτηδες κρύβω. Έτσι. Και υπάρχει και εκείνο το σημείο, το υποσυνείδητο, που ούτε εγώ το γνωρίζω για μένα, ούτε ο άλλος το γνωρίζει για μένα. Ποιο είναι το ζητούμενο λοιπόν στην αυτεπίγνωση? Το ζητούμενο στην αυτεπίγνωση είναι να μεγαλώσει το κομμάτι που εγώ γνωρίζω για μένα και ο άλλος επίσης γνωρίζει για μένα. Και να μικρύνουν τα άλλα. Φυσικά τα κομμάτια του υποσυνείδητου κτλ. Δεν μειώνονται όσο θα θέλαμε. Πάντα θα παραμένουν άγνωστα. Αλλά εφόσον είμαι ανοιχτός και δεν με νοιάζει, ακόμα πολλοί δυσκολεύονται να ανοιχτούν, νιώθουν ευάλωτοι όταν αποκαλύψουν μέρη του εαυτού τους, έτσι. Αλλά όσοι έχουν δοκιμάσει έχουν δει ότι αυτό τους ωφέλησε τελικά. Διότι βοήθησαν και τον άλλο να ανοιχτεί. Για να ξεκουμπωθεί ο άλλος πρέπει να ξεκουμπωθούμε εμείς. Για να ξεγυμνωθεί ο άλλος πρέπει να ξεγυμνωθούμε εμείς. Για να πάρουμε κουράγιο εμείς να είμαστε ανοιχτοί, χρειάζεται να έχουμε επίγνωση ακριβώς αυτού του γεγονότος. Ένας άλλος παράγοντας στην καλή επικοινωνία είναι η ενσυναίσθηση. Και διάλεξα αυτή την εικόνα για να δείξω πραγματικά τι είναι συνένστηση. Γιατί συγχαίεται πολλές φορές με τη συμπόνια. Η συμπόνια είναι μια ωραία λέξη με ένα ωραίο νόημα που έχουμε στην ελληνική γλώσσα. Αλλά η ενσυναίσθηση είναι ακριβώς το να μπορώ και συναισθηματικά και λογικά να έρχομαι στη θέση του άλλου. Και ποιος μπορεί να έρθει στη θέση του αλυτάκου σκύλου παρά μόνο του αδέσποτου, ας το πούμε, σκύλου, παρά μόνο το αδέσποτο, το φτωχό παιδί. Εκεί, να του δώσει μια μπουκιά ψωμί με την καρδιά του. Άλλοι παράγοντες που εμποδίζουν την καλή επικοινωνία είναι όταν δεν έχω τη θασέψη, το χαμό που γίνεται μέσα μου από τις πολλές ανάγκες που δεν έχω ικανοποιήσει επαρκώς.
τότε δεν μπορώ να δω και τις ανάγκες του άλλου. Όλος ο κόσμος, όλη η αντίληψη που έχω είναι οι δικές μου ανάγκες. Είμαι συγκεντρωμένος στον εαυτό μου και στα προβλήματά μου. Όταν έχω συγκρούσεις με τον εαυτό μου, με τις αξίες μου, με τις αρχές μου, θέλω όλα να τα πιστεύω, θέλω όλα να τα υιοθετώ, αλλά αυτά συγκρούονται πολλές φορές μεταξύ τους. Και αυτές οι συγκρούσεις δημιουργούν μέσα μου συγκρούσεις. Τότε πώς μπορώ να συγχωρέσω κάποιον όταν δεν έχω γαλινέψει εγώ μέσα μου, δεν έχω συμφιλειωθεί, πώς μπορώ να παρηγορήσω κάποιον? Γιατί αυτά είναι ζητούμενα σε μια επικοινωνία. Όταν κάποιος θέλει να προσεγγίσει, να μας προσεγγίσει, μπορεί να έχει ανάγκη να τον παρηγορήσουμε, μπορεί να έχει ανάγκη να τον γαλινέψουμε. Αν εμείς είμαστε ταραγμένοι, πόση παρηγοριά να του δώσουμε, πόση γαλήνη να τον εμπνεύσουμε? Και όταν δεν έχω αγαπήσει τελικά τον εαυτό μου, πώς μπορώ να αγαπήσω τον άλλον? Όλα αυτά είναι παράγοντες, πέρα από τους τεχνικούς που θα πούμε σε λίγο, που είναι από κάτω από την επικοινωνία. Είναι βάση πάνω στην οποία πατάει η επικοινωνία. Τελικά πίσω από τη διαπροσωπική επικοινωνία βρίσκονται λοιπόν αξίες, αρχές, προσωπικότητά μας, ο χαρακτήρας μας, οι ανάγκες μας, το τονίζω. Και τώρα να δούμε ορισμένα τεχνικά ζητήματα πάνω στο ζήτημα της επικοινωνίας. Ένα μήνυμα έρχεται στο αυτί μας, ας πούμε ακουστικό μήνυμα, μια κουβέντα. Από εκεί θα φύγει για να πάει στον εγκέφαλό μας. Θα γίνει ένα φιλτράρισμα στο άκουσμα. Θα γίνει ένα φιλτράρισμα στη μετάδοση μέσα στον εγκέφαλο. Και στην επεξεργασία τη λογική που θα κάνουμε θα γίνει κι άλλο φιλτράρισμα. Αλλά έχει γίνει και φιλτράρισμα την ώρα που το εκπέμπει ο άλλος το μήνυμα από τον τρόπο που το εξέπεψε. Τελικά, άλλο πράγμα είχε στο μυαλό του και αυτό που εγώ κατανόησα έχει υποστεί αλλεπάλληλα φιλτραρίσματα από εκείνον έως εμένα, μέσα σε εκείνον και μέσα σε μένα. Και δεν είναι ίδιο το νόημα πάντα αυτού το οποίο είπε και αυτό το οποίο εγώ κατάλαβα. Πλην των πολύ απλών νοημάτων βέβαια. Των πολύ απλών. Αν μου είπε ένα και ένα κατάλαβα κι εγώ. Πολλές φορές, στο ίδιο δωμάτιο, ένα ζευγάρι, μιλάει ο ένας, ο άλλος είναι στον κόσμο του και λέει, σε μένα μίλαγες. Έτσι, εγώ δεν έβαλα ένα ζευγάρι, έβαλα εδώ αυτή τη γελιογραφία. Ναι, ακούγεται μια φωνή να μιλάει μέσα στο δωμάτιο και ο άλλος λέει, σε μένα μίλαγες, εσύ σε ποιο μίλαγα? Ένα άλλο κομμάτι της επικοινωνίας που χάνεται η αποτελεσματική επικοινωνία είναι το χαλασμένο τηλέφωνο. Είναι αυτό το φιλτράρισμα που είπα. Αν παρεμβληθούν λοιπόν πολλοί αναμεταδότες από τον μπομπό μέχρι τον δέκτη, το νόημα στο τέλος είναι διαφορετικό. Όμως μπορούμε να είμαστε ακροατές ενεργητικοί. Και ένα φυσιολογικό εμπόδιο που υπάρχει στην επικοινωνία είναι η μέση ταχύτητα ομιλίας. Συνήθως μέση ταχύτητα, έτσι. Άλλοι άνθρωποι μιλάνε γρήγορα και οι υποπεριστάσεις μιλάνε γρηγορότερα, άλλοι μιλάνε πολύ αργά. Υπάρχει όμως και η εγκεφαλική επεξεργασία που μπορούμε να κάνουμε, η μέση πάλι, κατά το μέσο άνθρωπο, έτσι, που είναι 300 λέξεις το λεπτό. Αυτή η διαφορά όμως είναι πολύ σημαντική. Ας φανταστούμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή ακούμε με την μέση εγκεφαλική, με 300 λέξεις το λεπτό. Και ο απέναντί μας μιλάει με 150 λέξεις το λεπτό. Δεν υπάρχει ένα κενό χρόνου μες στο μυαλό μας. Τι κάνουμε μέσα σε αυτό το κενό? Φτιάχνουμε σενάρια. Είτε αυτά που θα πούμε εμείς μετά, είτε αλλοιώνουμε το νόημα αυτών τα οποία μας λέει. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις που κάποιος μιλάει πολύ γρήγορα και ένας άλλος δεν μπορεί λαβαίνει να καταλάβει και του λέει σταμάτα, σταμάτα. Αλλά αν ένας άλλος μιλάει πολύ αργά γίνεται εκνευριστικός. Γιατί? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, μεγαλώνει αυτή η διαφορά. Έτσι. Αυτές λοιπόν οι αποκλίσεις από αυτές τις μέσες ταχύτητες αυξάνουν ή μειώνουν το φιλτράρισμα, την αλλίωση του μηνύματος που θα συμβεί. Άλλα εμπόδια είναι η δυσπιστία, οι προκαταλήψεις, η διαφορά στο γνωστικό μορφωτικό υπόβαθρο δύο ανθρώπων, έτσι. Η παρεμβολή της μη λεκτικής επικοινωνίας, μιλάει το σώμα και λέει άλλα από αυτά που λέει το στόμα εκείνη την ώρα, έτσι. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ελέγχει πολύ καλά την ομιλία του,
αλλά η συναισθηματική του κατάσταση τον προδίδει και λέει άλλα πράγματα εκείνη την ώρα το σώμα. Και ο άλλος δεν είναι γνώστης της γλώσσας του σώματος απέναντι, αλλά είπαμε ότι διαστητικά οι περισσότεροι κάπως καλά, αποτελεσματικά διαβάζουμε τη γλώσσα του σώματος. Από την εμπειρία μας. Έτσι δεν λέω ένα μικρό παιδί ακόμα, αλλά όσοι περνά τα χρόνια έχουμε μάθει να διαστανόμαστε αυτό που εκπέμπει ο τόνος της φωνής, η γλώσσα του σώματος ενός άλλου ανθρώπου. Επίσης, υπάρχουν διάφορα στυλ συνομιλίας. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό. Κάποτε είχα γράψει και ένα άρθρο στην εφημερίδα εδώ, την τοπική. Η κωδικοποίηση, τα υπονοούμενα, οι υπαινιγμοί που χρησιμοποιούμε. Πολλές φορές ανάμεσα σε οικεία πρόσωπα που έχουν καθημερινή επαφή, υπάρχει ένα στυλιζάρισμα της επικοινωνίας τους και ένα σωρό υπαινιγμοί. Το λέω έτσι και με πιασές, δεν το λέω ευθέως και έτσι υπονοούμενα. Και επίσης τα βιαστικά συμπεράσματα που βγάζουμε πριν ολοκληρώσει ο μιλητής. Όλα αυτά είναι εμπόδια στο να είμαστε ενεργητικοί ακροατές. Να ακούμε δηλαδή προσεκτικά τον άλλον. Δεν πρέπει λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε ενεργητικοί ακροατές, να έχουμε επικριτική διάθεση, να έχουμε προκατάληψη είτε για τον ομιλητή είτε για το περιεχόμενο της ομιλίας του, όσο μπορούμε. Θα μου πείτε κάποια πράγματα, είμαστε αντίθετοι. Ναι, αλλά δεν θα μπορέσεις να έχεις καλή επικοινωνία, να τον καταλάβεις όσο πρέπει. Επίσης, όταν εστιάζουμε στα γεγονότα και στα συναισθήματα, όταν αποσκοπούμε στο να έρθουμε στη θέση του άλλου και να τον αφήσουμε να έχει το χρόνο να εκφραστεί και να δημιουργήσουμε ένα κλίμα έτσι, πρόσφορο, πλησιάσματος, προσέγγισης. Υπάρχουν κάποια εργαλεία κατά τους επικοινωνιολόγους στα θέματα της ενεργητικής ακρόασης που είναι οι ανοιχτές ερωτήσεις. Είναι αυτές που, δίνω δύο παραδείγματα εδώ, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό, τι θα πει ο άλλος, μπλα 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 μπλα. Πώς θα μπορούσες να μου πεις περισσότερα γι' αυτό, θα πει. Το αφήνουμε ανοιχτό, ελεύθερο. Ενώ το αντίθετο, οι κλειστές ερωτήσεις είναι, παράδειγμα, και ένιωσες άσχημα γι' αυτό, τι θα πει, ναι ή όχι. Δεν θα πει πολλά. Θα μου μιλήσεις τώρα, θα μου πεις, ναι, να σου πω. Και μετά θα πει βέβαια. Αλλά η ανοιχτή ερώτηση αμέσως λειτουργεί απελευθερωτικά στον άλλον, γιατί του αφήνεις πεδίο όπως θέλει εκείνος να κατευθύνει την κουβέντα του. Δεν του προσδιορίζεις από πριν μέσα σε στενά πλαίσια, ψηλά, χαμηλά, ναι, όχι, αυτό που θα απαντήσει. Άλλο θέμα είναι μια ελάχιστη ενθάρρυνση που χρειάζεται. Την ώρα που ακούμε κάποιον να μιλάει, με παραδείγματα δίνω τώρα, βεβαίως σε ακούω. Ναι, ναι, ενδιάμεσα, δηλαδή στην ομιλία του. Στα κενά που θα κάνει, να πάρει αναπνοή. Πες μου περισσότερα. Συνέχισε, λέγε. Αυτό νιώθει μια ενθάρρυνση εκείνη τη στιγμή. Οι επαναλήψεις και οι μικρές περιλήψεις, η επιβεβαίωση στο εγκέφαλό του δημιουργείται η εντύπωση ότι τον λαμβάνω, ότι τον ακούω. Για παράδειγμα, α, δηλαδή πήγες και τον βρήκες. Α, θέλεις να πεις ότι, και λέμε με δικά μας λόγια, και έτσι ο άλλος καταλαβαίνει ότι προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, γι' αυτό και με δικά μας λόγια, εν συντομία, με περιλήψη, λέμε αυτό που είπε. Νομίζω πως αρχίζω να καταλαβαίνω. Δηλαδή, να σου πω ότι κατάλαβα. Αυτό δείχνει ενεργητική ακρόαση και ενθαρρύνει τον άλλον και τον ελευθερώνει να μιλήσει περισσότερο. Η ενεργητική ακρόαση είναι και για μας για να καταλάβουμε, αλλά και για τον άλλον, έτσι. Επίσης, μια συναισθηματική προσέγγιση πρέπει να είναι εμφανής. Δηλαδή, να βάζουμε και συνέστημα. Θα μου πείτε, μα αν ο άλλος είναι ο άνθρωπός μου, δεν θα έχω συνέστημα. Ναι, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση, οπωσδήποτε θα έχεις ένα συνέστημα. Έτσι. Αλλά όταν σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο ότι έχω και συναισθήματα, αλλά είμαι στη δουλειά μου. Είναι ένας συνεργάτης, είναι ένας πολιτής, είναι ένας προμηθευτής, είναι ο προϊστάμενος, είναι όποιος, εν πάση περιπτώσει. Δεν μιλάμε μόνο για το οικογενειακό περιβάλλον, προφανώς. Έτσι. Εκεί λοιπόν, βάζοντας το συναίσθημα που βλέπετε σε αυτές τις φρασούλες σαν παραδείγματα, ο άλλος καταλαβαίνει ότι μετέχω κι εγώ με το συναίσθημά μου όλος στη διήγησή του. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε, αλλά γίνεται ως αποτέλεσμα του κατά πόσο εμείς παρακολουθούμε τον άλλον. Είναι το καθρέφτισμα. Και εκδηλώνεται με τη γλώσσα του σώματος τον τόνο. Δηλαδή, μιλάει ο άλλος και έχει πάρει μια στάση στον καναπέ ενδεχομένως. Φανταστείτε και έχω πάρει και εγώ την ίδια στάση.
Μιλάει με ένα τόνο και κατά τη διάρκεια αυτή, αν πω και εγώ μερικές φράσεις, μιλάω με τον ίδιο τόνο. Γίνεται αυτό το καθρέφτισμα. Δηλαδή, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, ο ένας με τον άλλον παίρνουμε παρόμοιες στάσεις σώματος, εκφράσεις προσώπου. Πείτε μου εδώ, βλέπετε αυτό που λέω, το καθρέφτισμα. Στη γλώσσα του σώματος. Τώρα θα μου πείτε ποιος είναι ο επικοινωνιακός που το κάνει εδώ με τέχνη αυτό το πράγμα. Πολλοί μου έχουν πει, όταν έχω δείξει αυτή τη διαφάνεια, προφανώς η ηθοποιός, η Αντζελίνα Τζολί. Γιατί αυτή έχει διδαχτεί την επικοινωνία και δημιουργεί μόνη της επίτηδες το καθρέφτισμα, στάση σώματος, έτσι, για να κάνει τον άλλον υποσυνείδητα να νιώσει ότι σε παρακολουθώ, σε ακούω. Επίσης, ένα τελευταίο, αλλά βλέπετε όταν λέω εργαλεία τα βάζω σε εισαγωγικά. Έτσι και θα σας εξηγήσω αυτό. Είναι το «και εγώ» στο κέντρο των δηλώσεων του ακροατή. Δηλαδή, αυτό και εμένα δεν θα μου άρεσε, και εγώ στη θέση σου, μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, καταλαβαίνει ο άλλος ότι εκείνη τη στιγμή λειτουργώ με ενσυναίσθηση, έχω μπει στη θέση του. Γιατί βάζω και το «εγώ», και εγώ έτσι, και εγώ έτσι. Που μπορεί να λέω και εγώ όχι έτσι, δεν έχει σημασία, αλλά βάζοντας τον εαυτό μου σε αυτές τις καταστάσεις, καταλαβαίνει και συναισθάνεται ο άλλος ότι εκείνη την ώρα τον προσέχω. Τελικά, αυτά, στο βαθμό που θα τα χρησιμοποιήσει κανείς σαν εργαλεία στην καλή του επικοινωνία, είναι εργαλεία σε εισαγωγικά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε, δηλαδή, σαν φτιασίδια, έτσι, στην επικοινωνία, γιατί θα χαλάσουμε. Θέλει εξάσκηση, θέλει με τον καιρό, θέλει περισσότερο την ψυχή από μέσα για να τα κάνεις αυτά. Πάμε να δούμε ένα άλλο κομματάκι στα γρήγορα, για να καταλάβουμε πόσο ο τρόπος που συνομιλούν δύο άνθρωποι οδηγεί είτε στη σύγκρουση είτε στη συμφιλίωση. Ο τίτλος που βάζω είναι «Πες μου ξεκάθαρα τι θέλεις». Και θα δούμε ένα διάλογο να τον μελετήσουμε. Μια μάνα και μια κόρη, Χήρα η μάνα, έφηβη η κόρη, ζουν μόνες εδώ και ένα καιρό, συντηρούνται δύσκολα με τη σύνταξη του πατέρα. Τελευταία η κόρη βγαίνει τα βράδια πολύ συχνά, με περίεργη παρέα, ντύνεται ακριβά, έξαλα, έτσι, και ελαφρά. Κατά την κρίση της μάνας βέβαια, έτσι, δεν κάνω εγώ την κρίση. Η επικοινωνία τους έχει αραιώσει, έχει δυσκολέψει αρκετά, υπάρχει μια ένταση συνεχής και συγκρούσεις αρκετά συχνές. Μιλούν με υπονοούμενα, εκεί έχει καταντήσει να, έτσι να επικοινωνούν, στυλιζαρισμένους υπαινιγμούς και οι προτάσεις τους έχουν το πολύ 10 λέξεις. Μια κατεστραμμένη σχεδόν επικοινωνία. Ας παρακολουθήσουμε ένα περιστατικό. Είναι αργά το απόγευμα, η μάνα είναι μόνη της μπροστά στην τηλεόραση, η κόρη μπαίνει στο σαλόνι, βαμμένη, στολισμένη, ντυμένη πολύ ελαφρά, έτοιμη για βραδινή έξοδο. Λέει η μάνα, τώρα είπε στις ειδήσεις ότι ο καιρός θα αλλάξει απότομα στο βράδυ. Αυτά έχω, αυτά φοράω, λέει η κόρη. Είσαι αχάριστη, λέει η μάνα, και βουρκώνει. Είσαι μια κυριάστρια, ανταπαντά η κόρη και φεύγει βροντώντας την πόρτα. Τι κατάλαβε ο καθένας μας. Δεν βγαίνει άκρη. Αν δεν ξέρεις αυτά που είπα προηγουμένως, έτσι, σαν πρόλογο, και δεις μόνο αυτό το περιστατικό, δεν καταλαβαίνεις γιατί έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δεν φαίνεται να συνδέονται αυτά που λέει ο ένας και αυτά που απαντάει ο άλλος, η μία και η άλλη. Εδώ. Να το αναλύσουμε. Η μάνα ήθελε να κάνει ίσως κάποιες ερωτήσεις. Ετοιμάστηκες πάλι για βραδινή έξοδο, υπογραμμίζω το πάλι. Θα γυρίσεις τουλάχιστον νωρίς. Και πού θα πάτε, αυτά μπορεί να ήθελε να ρωτήσει. Αλλά τι είπε, ο καιρός το βράδυ. Μπορεί να θέλει να πει, δηλαδή, πολύ συχνά βγαίνεις τελευταία και δεν μελετάς. Κάτω από το ετοιμάστηκες για βραδινή έξοδο πάλι. Το πάλι. Θα γυρίσεις τουλάχιστον νωρίς. Ήθελε να πει, είναι επικίνδυνο να γυρίζεις στην ηλικία σου έξω αργά. Και πού θα πάτε, ήθελε να πει αυτή η παρέα σου η καινούρια με ανησυχεί. Το πάτε εσείς η παρέα. Βλέπετε πως μπορούμε άλλα να λέμε και άλλα θέλουμε να πούμε και δεν τα λέμε ξεκάθαρα. Γι' αυτό και ο τίτλος είναι «Πες μου ξεκάθαρα τι θέλεις». Οι συμβουλές τελικά από τη μάνα δεν δόθηκαν. Αυτό που ήθελε να κάνει, η συμφωνία δεν επετεύχθη. Η πόρτα χτύπησε βροντώντας.
Επάλληλα τα υπονοούμενα και των δύο, ένας φαύλος κύκλος επικοινωνίας έκλεισε αντί να σπάσει. Ένας ακόμη. Για να δούμε τα ανέκφραστα συναισθήματα της μάνας. Νιώθω τόση μοναξιά. Φοβάμαι για την ασφάλειά σου. Αισθάνομαι ανεπαρκή σαν μάνα. Νιώθω πως χάνω τον έλεγχο. Γιατί αυτά τα συναισθήματα? Γιατί νιώθει μοναξιά? Γιατί δεν έχει πια κανένα δίπλα της. Γιατί φοβάται για την ασφαλειά της? Γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στα στέκια. Δεν τα γνωρίζει τα στέκια της κόρης. Γιατί αισθάνεται ανεπαρκής? Γιατί από τότε που έχασε τον πατέρα δεν ήταν ικανή. Δεν είχε μάθει. Είχε μάθει μόνο το μαζί. Και γιατί χάνει τον έλεγχο? Γιατί δεν είχε ποτέ της αυτοπεποίθηση. Ίσως, έτσι. Είναι εκδοχές όλα αυτά. Να δούμε όχι μόνο συναισθήματα, όπως έδειξα στην προηγούμενη διαφάνεια, να δούμε ανάγκες τώρα, πίσω από τα συναισθήματα. Τι ανάγκες κρύβονται πίσω από τα συναισθήματα? Η μία ανάγκη είναι έχω ανάγκη για παρέα. Άλλη, έχουμε ανάγκη για προστασία. Έχουμε ακάλυπτες οικονομικές ανάγκες. Έχω ανάγκη τη βοήθειά σου. Εμείς οι δυο δεν τα λέμε τόσο συχνά, γι' αυτό έχω ανάγκη για παρέα. Αφού έμεινα τώρα εγώ και εσύ, θα ήθελα να τα λέμε πιο συχνά. Αυτή σένα έχω. Δεν κάθεσαι να πούμε δύο κουβέντες. Έχουμε ανάγκη από προστασία. Είμαστε γυναίκες, έτσι το αισθάνεται, σαν και εσύ είσαι τόσο αθώα, ακόμα είσαι έφηβη. Οικονομικές ανάγκες. Με μία σύνταξη ζω, για παράδειγμα, έτσι δεν φτάνει, πρέπει να κάνουμε οικονομίες. Τουλάχιστον κάποιος να με καταλαβαίνει, να με καταλαβαίνεις εσύ. Είδατε λοιπόν τα συναισθήματα στην προηγούμενη διαφάνεια και τώρα βλέπετε τις ανάγκες πίσω από τα συναισθήματα. Δεν έχουν εκφραστεί λοιπόν μέσα από εκείνο το σύντομο διάλογο που καταλήγει με την πόρτα που βροντάει ούτε τα συναισθήματα, ούτε έχουν διατυπωθεί οι ανάγκες. Αλλά ούτε και αιτήματα από την πλευρά της μάνας τουλάχιστον σαφή δεν έχουν διατυπωθεί. Παραδείγματος χάρη, μην με αφήνεις τόσο μόνη συχνά. Αυτό είναι αίτημα, ένα σαφές αίτημα. Βεβαίωσέ με ότι θα είσαι ασφαλής. Βοήθα λίγο να μειώσουμε τα έξοδά μας. Βλέπετε ότι κρατάω τα ίδια μοτίβα, τα ίδια θέματα. Έτσι. Έλα και εσύ στη θέση μου. Αυτά είναι προτάσεις. Θα μπορούσε να πει κατευθείαν τις προτάσεις. Θα μπορούσε να εκφράσει τις ανάγκες και μετά να πει τις προτάσεις. Θα μπορούσε να μείνει στα συναισθήματα. Αλλά ούτε συναισθήματα εκφράστηκαν, ούτε ανάγκες εκφράστηκαν, ούτε αιτήματα διατυπώθηκαν. Τελικά έγινε ένας διάλογος με υπαινιγμούς που δεν είμαστε σίγουροι ότι τι καταλάβαινε ο ένας και τι ο άλλος. Γιατί όταν είπε η κόρη «αυτά έχω, αυτά φοράω», εννοούσε ότι ήθελε κι άλλα ρούχα. Αλλά πού τα οικονομικά. Αλλά η μάνα δεν εννοούσε τα ρούχα που ντύθηκε σε ελαφρά, ενδεχομένως. Ήθελε μόνο να ξεκινήσει η κουβέντα λέγοντας κάτι υπαινιγμό για τον καιρό το βράδυ που θα χαλάσει. Τι θα μπορούσε να ήταν αλλιώς υπομένο από τη μεριά της μάνας? Νιώθω τόση μοναξιά χωρίς σύζυγο και φίλους. Να το συνέστημα. Έχω ανάγκη για παρέα σαν άνθρωπος και δεν τα λέμε τόσο συχνά, μα αφήνεις μόνη τα βράδια. Να η ανάγκη. Λαχταράω την παρέα σου, θα είναι όμορφο να έρθουμε πιο κοντά. Θέλεις να το σκεφτείς λιγάκι. Να το αίτημα διατυπωμένο έτσι ώστε να μην είναι επιβλητικό, να μην είναι αυστηρό προς ένα έφηβο πλάσμα. Άλλο. Νιώθω τόση ανασφάλεια έτσι που γίνει ο κόσμος σήμερα. Οι κίνδυνοι για την ηλικία σου είναι τόσο εμφανείς. Δεν τους βλέπεις κι εσύ. Το συναίσθημα. Χωρίς άντρα μες στο σπίτι νιώθω πως έχουμε ανάγκη για αυτοπροστασία. Να, εδώ η ανάγκη. Και στο τέλος το αίτημα. Μπορείς να με καθησυχάσεις πως προσέχεις για την ασφαλειά σου? Τι άλλο από την πλευρά της μάνας? Αισθάνομαι ανεπαρκή σαν μάνα και πατέρας ταυτόχρονα. Έχουμε ακάλυπτες οι οικονομικές ανάγκες. Κάνω ό,τι μπορώ για τις οικονομίες. Να πάλι το συναίσθημα, έτσι, η ανάγκη και το αίτημα. Για τον έλεγχο, παρομοίως. Να εκφράσει ότι χάνει τον έλεγχο, να εκφράσει την ανάγκη για βοήθεια από την πλευρά της κόρης και να πει «έλα κι εσύ στη θέση μου». Αυτό είναι το αίτημά της στο τέλος. Έτσι, οι ανεκπλήρωτες ανάγκες τελικά δεν φάνηκαν, αλλά έγιναν απλώς πιεστικά παράπονα. Και έγιναν αφόρητα τα μοτίβα αυτά, τα στυλιζαρισμένα των ερωτήσεων
και έγινε ψάρεμα αντί για ευθεία ερώτηση. Ο ένας ψαρεύει τον άλλον, έτσι, γιατί μιλούν πλέον με στυλιζαρισμένο τρόπο και υπαινιγμούς. Γίνεται ένα λοιπόν καθοδικό σπιράλι επικοινωνίας. Η επικοινωνία γίνεται όλο και χειρότερη και ανυπόφορη τελικά για τη συνύπαρξη. Αποξένωση, μοναξιά, μείωση εμπιστοσύνης, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μαρασμός της επικοινωνίας και της σχέσης φυσικά. Πού είναι κατά βάθος το λάθος? Μήπως στην ωριμότητα, στην ενηλικίωση? Απ' την κόρη δεν θα περιμέναμε, γιατί ακόμα είναι έφηβη, αλλά απ' τη μάνα θα περιμέναμε να είναι πιο όριμη, πιο ενήλικας. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σε κάποιο βιβλίο μια φορά διάβασα αυτό το οποίο συγκρότησα εδώ σε αυτή τη διαφάνεια και μου φαίνεται ότι τότε μου έλυσε πάρα πολλές απορίες για τη ζωή μας, για το θέμα της ενηλικίωσής μας. Περνάμε πάντοτε τρία στάδια, έλεγε αυτός ο επικοινωνιολόγος ήταν κατά τα άλλα. Το πρώτο στάδιο είναι, λέει, της εξάρτησης. Το δεύτερο της ανεξαρτησίας. Το τρίτο είναι της αλληλεξάρτησης. Εξάρτηση είναι το πρώτο πρώιμο στάδιο, το στάδιο του εσύ. Το μωρό, το μικρό παιδί θέλει να το φροντίζει η μάνα, ο πατέρας, έτσι, να το προστατεύει. Εσύ λοιπόν, λέει, στην ουσία με τις πράξεις του, θέλω να με φροντίσεις, εσύ θέλω να με ταΐσεις, να με προστατεύσεις, να μου δείξεις, να μου κάνεις. Μόλις λίγο ξεπεράσει την παιδική ηλικία και μπει στην εφηβική, αρχίζει το αίτημα της ανεξαρτησίας. Έτσι. Το πρότυπο του εγώ. Τι λέει δηλαδή μέσα του και τι εκδηλώνει με τις πράξεις του? Εγώ μπορώ να το κάνω. Εγώ στηρίζομαι μόνο στις δυνάμεις μου. Δεν σε χρειάζομαι τώρα. Εγώ μπορώ να διαλέγω και μόνος μου. Έτσι. Αυτό το στάδιο, το δεύτερο, αλλά και το πρώτο πολλές φορές, μπορεί να κρατήσει μέχρι και τα γεράματα ενός ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήγανε στο τελικό στάδιο της ορίμανσης, στο στάδιο της αλληλεξάρτησης. Στο στάδιο της αλληλεξάρτησης είναι το όριμο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης, το στάδιο του εμείς. Δηλαδή, μπορούμε να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά αν το κάνουμε μαζί, ο καθένας με το βάρος που μπορεί να σηκώσει, με τα ταλέντα που έχει βέβαια. Εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε δηλαδή τις ικανότητές μας, να δημιουργήσουμε μαζί κάτι περισσότερο από αυτό που ο καθένας θα δημιουργούσε μόνος του. Αλλά πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει και στα δύο στάδια πολλές φορές μαζί. Δηλαδή βλέπουμε να είναι, ξέρω εγώ, σε ηλικία σαν τη δική μου για παράδειγμα, και να εκφράζει άλλοτε ανάγκες να με υπηρετείς, εσύ η σύζυγός μου, να μου έχεις καθαρά τα ρούχα, να ετούτο, να εκείνο, έτσι, που είναι στάδιο ακόμα του εσύ. Ή στάδιο, άσε, δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ τι θα κάνω. Όλα εγώ τα ξέρω. Δεν θέλω συμβουλές. Δεν θέλω συμμετοχή στα δικά μου προβλήματα. Στάδιο του εφήβου. Έτσι. Ένα τελευταίο κομμάτι και θα τελειώσουμε με αυτό. Όταν αντιμετωπίζει κανείς μια επίθεση από οικείο πρόσωπο. Το οικείο πρόσωπο δεν είναι απαραίτητα να είναι οικογενειακό, συγγενικό, μπορεί να είναι φίλος, μπορεί να είναι στη δουλειά μας, συνεργάτης, προϊστάμενος, υφιστάμενος. Και να αρχίσει ένας καυγάς. Συνήθως πώς αντιδρούμε οι άνθρωποι, περισσότεροι από εμάς? Πώς μου μιλάς έτσι? Μια συνηθισμένη αντίδραση, έτσι. Καλά, και τι σου έκανα και μου μιλάς έτσι? Ήπια αντίδραση αυτή, αμυντική. Γιατί υπάρχει η πιο επιθετική. Πώς τολμάς εμένα, ρε, ας πούμε. Πρόσεξε καλά, μην μου υψώνεις εμένα τη φωνή. Παρορμητική, αντεπίθεση. Κάναμε κάποιο λάθος με αυτές τις απαντήσεις? Συνήθως κάνουμε κάποιο λάθος. Γιατί? Γιατί μπήκαμε στο γήπεδό του και θυμώσαμε κι εμείς. Επηρέασε τα συναισθήματά μας. Υπαγόρευσε τη στάση μας. Με τη στάση που πήρε αυτός, πήραμε κι εμείς τώρα. Δεν εξουσιάσαμε τη δική μας αντίδραση εκείνη τη στιγμή. Αντιδράσαμε παρορμητικά. Δεν έχουμε εμείς τον έλεγχο. Τον έχει εξ αρχής αυτός και τον διατηρεί αυτός. Και την πρωτοβουλία. Και έχουμε αποδεχθεί πάνω απ' όλα μια αμυντική στάση. Έτσι. Ακόμα και αν μιλήσουμε επιθετικά. Το πώς τολμάς εμένα είναι άμυνα εκείνη την ώρα. Ο άλλος κατάλαβε ότι μας έχει στριμώξει συναισθηματικά. Αυτός με τη φόρα που έχει πάρει μέσα του, έτσι, έχει φτιαχτεί για επίθεση, δεν έχει πρόβλημα. Νιώθει δυνατός, ακόμα κι αν εμείς σηκώσουμε κι εμείς τον τόνο της φωνής. Αλλά εμείς έχουμε πέσει στην παγίδα του.
που δεν είναι επίτηδες παγίδα, έτσι είναι κάθε μέρα στις σχέσεις. Τελικά δείχνουμε αδυναμία αντί να δείξουμε δύναμη όταν αντιδράσουμε, είτε με την ήπια αμυντική, είτε με την παρορμητική επιθετική στάση. Και τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορούμε να μάθουμε μια άλλη αντίδραση, να επικοινωνούμε δηλαδή καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Υπάρχει κάτι. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε πρώτη μας κουβέντα, την ώρα που αρχίζει να μας κατακαιριάζει, να του πούμε κάτι σε βασανίζει. Φαντάζεστε μια τέτοια. Θα παγώσει ξαφνικά, για δευτερόλεπτα φυσικά, αλλά γιατί είναι φορτωμένος αυτός, ας πούμε. Ή να του πούμε, κάποιο πρόβλημα φαίνεται να έχει. Τι μου λες, εγώ σου λέω τούτο και εκείνο και εκείνο και εσύ μου λες κάποιο πρόβλημα. Έχω, βεβαίως έχω κάποιο πρόβλημα. Για να δούμε λιγάκι, πού είναι η διαφορά. Βλέπετε πάνω από τη γραμμή βάζω τις πρώτες απαντήσεις, τις συνηθισμένες, αμυντικές και επιθετικές. Από κάτω βάζω αυτές τις δύο άλλες απαντήσεις. Αν δεν βλέπετε διαφορά, και δεν θα το αφήσω γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο, έτσι θα κάναμε ένα διάλογο μεγαλύτερο σε αυτό το σημείο, θα σας δείξω το ίδιο, αλλά κάτι έχω αλλάξει και θα ήθελα να βρείτε τη διαφορά εδώ. Τα μεγάλα κενά στον τηλεοπτικό χρόνο δεν επιτρέπονται, γι' αυτό θα πάρω εγώ την πρωτοβουλία. Κοιτάξτε με κόκκινο στις πρώτες απαντήσεις. Μου έκανα εμένα, εμένα, ενώ στην άλλη σε, έχεις, μιλάς. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν μετατρέπουμε το πρόβλημα που έχει αυτός σε δικό μας πρόβλημα, καταρχήν, γιατί μπορεί να είναι κοινό πρόβλημα, ναι, μπορεί να έχει δίκιο στο τέλος. Αλλά μιλάω για τις πρώτες μας αντιδράσεις για να διευκολύνουμε να κατεβάσει τον τόνο του. Περί αυτού μιλάμε. Δεν μιλάμε το λύκο εκείνο που έρχεται να μας φάει εκείνη την ώρα, έτσι, ας είναι ο άνθρωπός μας, αλλά να τον κάνουμε αρνάκι ξαφνικά, αλλά να πέσει η ποιότητα, σε πιο ήπια επίπεδα η αντίδρασή του, για να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε, να καταλάβουμε τι λέει και να δούμε το συναίσθημα, την ανάγκη και το αίτημα. Γιατί πάντα σε τέτοιες καταστάσεις, όπως λέγαμε πριν, υπάρχει ένα συναίσθημα να εκφραστεί καλά, να είναι αυθεντικό, να δούμε την ανάγκη που εκφράζει αυτό το συναίσθημα, να τη διατυπώσει επιτέλους και να πει και ένα αίτημα. Τι θέλεις να κάνω εγώ για αυτό το πράγμα. Άρα ο σκοπός είναι να μην πάμε κατευθείαν στη δίκη που έχει ετοιμάσει για μας, έτσι, κατηγορούμενους, αλλά να ηρεμήσουμε λίγο το πνεύμα που επικρατεί εκείνη την ώρα. Αυτό που ρωτάμε λοιπόν είναι τι πρόβλημα έχει αυτός και τι δεν πάει καλά με αυτόν, έτσι, και όχι τι λάθος κάναμε εμείς. Στο τέλος μπορεί να αποδειχθεί ότι κάναμε ένα λάθος. Δεν είναι κόλπο αυτό εδώ. Αλλά πρέπει να γίνει διάλογος. Αλλά ο άλλος δεν έχει έρχεται εκείνη τη στιγμή για διάλογο. Έχει έρθει με μια επίθεση. Αυτό εξετάζουμε. Προσοχή λοιπόν. Δεν τρεπόμαστε επίσης σε φυγή. Καλά, όταν ηρεμήσεις θα ξαναλέμε. Το κάνουμε πολύ αυτό, ας πούμε. Έτσι. Γιατί αυτό είναι μια φυγή. Και τον εξαγριώνει περισσότερο. Μπορεί εμείς να κλειστούμε σε ένα άλλο δωμάτιο, να ηρεμήσουμε ενδεχομένως, αλλά δεν πήγε η υπόθεση λίγο παρακάτω. Πρέπει να παραμείνουμε στο διάλογο, να μετριάσει την αγένειά του, να εκφράσει πιο δίκαια το ζήτημά του. Πιάνει το κόλπο, θα πει κάποιος, μου το έχουν πει και αυτό το έχω βάλει στη διαφάνεια. Μα δεν είναι κόλπο, δεν κάνουμε κόλπα με τους ανθρώπους. Δεν είναι κόλπο, έτσι. Είναι ούτε μια τακτική επικοινωνίας, είναι μια αλλαγή μέσα μας. Πώς μπορούμε να αντιδράμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αν δεν μπορούμε να επνίγουμε το θυμό μας, και είναι μεγάλο κεφάλαιο το ζήτημα του θυμού, μπορούμε όμως να ελέγχουμε κάπως τις αντιδράσεις μας. Μη βίαιη επικοινωνία είναι πολλά πράγματα που με ενέπνευσε πολλά βίντεο που υπάρχουν στο YouTube, του Μάρσαλ Ρόζερμπερκ, έχει πεθάνει αυτός, ο οποίος εν ολίγης διατύπωσε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να επικοινωνούμε και έχουμε διάφορες που πρέπει να επιλύουμε, έτσι είναι η ζωή, για να συνυπάρχουμε ειρηνικά και παραγωγικά. Κάποιοι από εμάς αποκόπτονται από τη συμπονετική φύση, πιστεύει κατά βάθος αυτός ότι όλοι οι άνθρωποι στο βάθος μας είμαστε συμπονετικά όντα, έτσι. Έχουμε γεννηθεί να είμαστε κοινωνικά, το DNA μας δηλαδή. Και αφού έχουν αποκοπεί από αυτή τη συμπονετική τους φύση, πολύ εύκολα και συχνά
έτσι, αν όχι επανειλημμένα, οδηγούνται στην βίαιη επικοινωνία. Κάποιοι άλλοι όμως, του έκανε εντύπωση πώς παραμένουν πάντοτε συμπονετικοί και δεν παρασύρονται σε βίαιη επικοινωνία, ακόμα και όταν δέχονται επιθέσεις. Το μελέτησε, έκανε σχολή ολόκληρη για τα βίντεο του, ψάξτε να το βρείτε, Μάρσαλ Ρόζερμπεργκ, είναι καταπληκτικά μεταφρασμένα, υπάρχουν οι διάλογοι, καθώς μιλάει με το κοινό. Λοιπόν, αυτός τι λέει, εγώ θα σας το παρουσιάσω εν ολίγης, λέει ότι πρώτα όταν συνομιλούμε πρέπει να προσεκτικά να ακούμε τι λέει ο άλλος, αυτά που είπαμε για την ενεργητική ακρόαση. Να παρατηρούμε τα συναισθήματά του, να προσπαθούμε να τα προσδιορίσουμε και αν δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν είμαστε σίγουροι, να μας πει και αυτός τι νιώθει. Να τον βοηθήσουμε να μας το πει. Πιεστικές ανάγκες στο βάθος των συναισθημάτων ποιες είναι και τελευταίο να εκφράσει αιτήματα, να πει τι θέλει. Τι θέλει από εμάς. Έτσι. Αν εξασκηθώ, λοιπόν, λέει ο Μάρσαλ Ρόζερμπεργκ, να παρατηρώ τον άλλον καθώς μου μιλάει, μπορώ στο τέλος να ξεχωρίζω την ένταση, το θυμό, το παραπονό του. Έτσι. Γιατί πολλές φορές, τι κάνει αυτός τώρα που σου μιλάει, είναι θυμωμένος. Μα δεν είναι θυμωμένος, για πρόσεξε καλύτερα, πικραμένος είναι. Υπάρχουν μικρές διαφορές, λεπτές πολλές φορές τα συναισθήματα. Πολλοί πλησιάζουν ή μετατρέπονται ή μεταπηδούν τα συναισθήματα από το ένα στο άλλο στη διάρκεια μιας συνομιλίας. Χρειάζεται λοιπόν να παρατηρούμε καλά. Με ερωτήσεις ενδιαφέροντος να μπορούμε και σε εκείνον να αναδείξουμε και σε εμάς ποιο είναι το πραγματικό λοιπόν συνέστημα, έτσι, και να το αποδεχθούμε εμείς με ειλικρίνεια το συνέστημά του, πριν εντοπίσουμε στη συνέχεια, έτσι, τις ανεκπλήρωτες ανάγκες που εξέφραζε αυτό το συνέστημα και στο τέλος να τον βοηθήσουμε να διατυπώσει το αίτημά του για αυτές τις ανάγκες. Τα συνοψίζω ξανά. Έτσι, ακούμε προσεκτικά, ενεργητικά, προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο συναίσθημα επικρατεί, να μας το πει και εκείνος, εντοπίζουμε τις ανάγκες και βοηθούμε να διατυπωθούν τα αιτήματα. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα συμπόνιας, εσυναίσθησης, βαθύτερης κατανόησης, ειρηνικής διαπραγμάτευσης, για να κερδίσουμε και οι δύο. Ωστόσο, κάποιες φορές, θα πει κάποιος, δεν πρέπει κάποιους δύσκολους κάπως να τους βάλουμε στη θέση τους. Βεβαίως, πρέπει να γίνουμε αυστηροί κάποιες φορές με τους δύσκολους. Δεν είναι πάντα εύκολα όλα όσα είπα, αλλά ούτε και θεωρητικά είναι. Είναι απόλυτα εφαρμόσιμα και έχουν εφαρμοστεί. Ούτε χρειάζεται να είμαστε γεννημένοι ήπιοι, χαρακτήρες ή ξέρω εγώ κάπως έτσι, για να μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Όλοι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε και οι πιο νευρώδεις ακόμα. Υπάρχουν οι εχθρικοί στη ζωή μας, οι ευαίσθητοι στην απόρριψη, οι αρνητικοί άνθρωποι, οι γενικώς αρνητικοί, έτσι, οι εγωιστές. Τι κάνουμε εμείς? Αποφεύγουμε να τους κρίνουμε. Δεν προσπαθούμε να τους αλλάξουμε. Μένουμε ήρεμοι χωρίς να υποχωρούμε. Δεν έχουμε πολλά να κάνουμε, έτσι. Όλα είναι ζήτημα μάθησης. Ξεμαθαίνω κάτι για να μάθω κάτι άλλο. Για να κερδίσουμε και οι δύο. Και μια, στο τέλος, διαφάνεια, πώς ζητάμε συγγνώμη, γιατί είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας και η συγγνώμη στην καθημερινή νότητά μας, γιατί μπορεί να παίξαμε καλά το παιχνίδι της επικοινωνίας, το παίξαμε με την έννοια την καλή, να φτάσαμε ένα σημείο και ποιος είναι ο ένοχος, εγώ τελικά. Εγώ που προσπάθησα να φτιάξω καλή ατμόσφαιρα, αποδεικνύεται από την καλή αυτή ατμόσφαιρα και την καλό διάλογο ότι εγώ ήμουν ο φταίχτης του προβλήματος που προέκυψε. Θα ζητήσω συγγνώμη. Συγγνώμη, συγκατάβαση, συγχώρεση. Συγγνώμη είναι εκεί που θέλουμε να φτάσουμε, να έχουμε συγγνώμη, την ίδια γνώμη, αν είναι δυνατόν. Κοντινή η γνώμη μας να γίνει. Συγχώρεση είναι η προϋπόθεση για να φτάσουμε στη συγγνώμη, δηλαδή να δώσω χώρο. Συγχωρώ, δίνω χώρο δίπλα στον άλλον, κοντά μου. Και συγκατάβαση σημαίνει να κατεβάσω εγώ τον τόνο για να μπορέσω να μιλήσω. Να ταπεινωθώ ενδεχομένως, αν έφταιγα εγώ, έτσι, να πω αυτή το αίτημα της συγγνώμης. Άσε με να είμαι δίπλα σου, λοιπόν, που έκανα το λάθος και άσε με να προσπαθήσω να καταλάβω και να έχουμε στο τέλος κοντινή γνώμη. Πολλές φορές λέμε «θα με συγχωρέσεις», άλλες φορές λέμε «συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ». Στην πρώτη φάση δεν είμαστε βέβαιοι αν
και η δική μας, το δικό μας αίτημα είναι ειλικρινές και βάζουμε το ερώτημα, θα με συγχωρέσεις. Άλλες φορές όμως είναι λίγο πιο παρακλητικό και λέμε συγχώρεσέ με, ναι, εγώ έκανα λάθος. Αλλά κάποιες άλλες φορές θα πούμε κατάλαβα που έσφαλα. Νιώθουμε ότι αυτό βοηθάει περισσότερο τον άλλον. Γιατί το συγχώρεσέ με το λέμε έτσι ανέξοδα. Αλλά το κατάλαβα σημαίνει έκανα δουλειά και κατάλαβα γιατί έσφαλα. Και αν πούμε εξήγησέ μου που έσφαλα, είναι πιο ειλικρινές ακόμα, γιατί είναι εγωιστικό να πεις κατάλαβα που έσφαλα. Πολλές φορές εγώ ελέγχω την κουβέντα και κατάλαβα τι έχω κάνει. Μπράβο αν κατάλαβες, αλλά όντως αυτό είναι που ο άλλος αιτιάται απάνω σου. Ας τον να σου πει πρώτα αυτός που έκανες λάθος. Και το μέχρι εδώ είναι λειτουργίες εγώ-εσύ. Στο τέλος είναι και η λειτουργία μαζί. Να δούμε μαζί το λάθος μου. Αν όντως έτσι που έφτασε η κουβέντα εγώ είναι δικό μου το λάθος, να το δούμε ξανά μαζί. Αυτό είναι ένα πιο πάνω στάδιο της συγγνώμης και συγχώρεσης. Για να κερδίσουμε και οι δυο. Και κλείσουμε με αυτό. Η αγάπη δεν ζει με σοφές κουβέντες. Αλλά με κουβέντουλες που δεν είναι σοφές, είναι απλές. Αυτές που ανταλλάσσουμε κάθε μέρα. Μην τις ξεχνάμε. Δημιουργούν το έδαφος για καλή επικοινωνία. Έτσι, τις διαβάζετε. Καλημέρα, κοιμήθηκες καλά, να σου φτιάξω καφέ, μήπως κρυώνεις, να σου ζεστάνω φαγητό, μήπως είναι ώρα να ξεκουραστείς. Δεν ξέρω αν μερικές μπορεί να νομίζετε ότι αυτά είναι των γυναικών. Υπάρχουν και άντρες που μπορεί να μιλάνε έτσι στη σύζυγό τους, έτσι. Λοιπόν, κατάλαβα πως σε πλήγωσα, πες μου τι λάθη που κάνω, τι σκέφτεσαι τώρα, είδα μια σκιά στα μάτια σου. Αυτό όταν το ακούει κανείς σημαίνει ότι έχει φτάσει η επικοινωνία σε τέτοιο επίπεδο που μόνο μια σκιά στο μάτι του άλλου είναι ικανό να σου δώσει να καταλάβεις την κατάσταση που βρίσκεται. Πες μου που, τι σε ενοχλεί, κάτι σε ενοχλεί, το βλέπω, πετάω όταν μου χαμογελάς έτσι. Σου πάει αυτή η ζακέτα. Πιστεύω πως μπορείς. Μια ενθάρρυνση χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Επικοινωνώ τελικά σημαίνει συνυπάρχω. Και άμα θέλω να συνυπάρχω, πρέπει να μάθω να επικοινωνώ. Πολλά τέτοια θα βρείτε στο blog μου στη συνάντηση και στο Facebook. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικόλα Ονιμά. Και τώρα παρακαλούμε την πρόεδρο του Προφανητικού Κέντρου, κυρία Γεωργία Πηλιχού, για την πρόβλεψη. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον σημερινό μου συνομιλητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα διαφωτιστικά σας λόγια. Να ευχαριστήσω το Attica TV. Ευχαριστούμε και πάλι όλους σας. Να είστε καλά.